ζωγράφος Μαρία Γιαννίκου γεννήθηκε στη Μυτιλίνη. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1998 ξεκίνησε σπουδές χαρακτικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Από το 1996 συμμετείχε σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις. Έργα της βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια ιστορία που ξεκινάει από πολύ πολύ νωρίς, όταν ήμασταν ακόμα στο σχολείο. Η μεγάλη μου επιθυμία ήταν η καλών τεχνών. Έκτοτε η δουλειά μου είναι περισσότερο εξπρεσιονιστική ή και σουρεαλιστική, θα έλεγα. Δηλαδή, ουσιαστικά ασχολούμαι με την έκφραση των συναισθημάτων. Ζωγραφίζω περισσότερο αυτό που νιώθω, αυτό που αντιλαμβάνομαι, αυτό που φουγκράζομαι γύρω μου και λιγότερο αυτό που βλέπω. Δούλεψα μικρές ιστορίες, μικρά γεγονότα, όπως και αυτό το έργο που δουλεύω τώρα, που είναι αφηγήσεις παιδιών, μικρά κομμάτια. Μία έκθεση έτσι που με στιγμάτισε, που είχα κάνει πιο πριν στο χώρο τέχνης 24, ήταν το walk off, που σημαίνει περπατάω, και με στιγμάτισε λίγο γιατί ήταν όλο το ταξίδι που έχουμε κάνει από την αρχή, από τη γέννησή μας μέχρι όλους αυτούς τους ανθρώπους μας συνάντησαν, τι πήραμε από αυτούς, τι μας άφησαν, πώς προχωρήσαμε, πώς πορευτήκαμε με αυτά που μας δώσανε. Αυτή την περίοδο συμμετέχει με το έργο «Πλατεία μέσα στο όνειρο» στη μεγάλη διαδικτυακή ομαδική έκθεση «Ο μυστικός μας κήπος 2020-2021». Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό των 11 χρόνων της Genesis Gallery του Γιώργου Τζάνερη. Η έκθεση αυτή έχει να κάνει με το μυστικό κήπο που ζούμε. Ο μυστικός κήπος που αυτή την εποχή ριζώνει μέσα στην καρδιά του κάθε καλλιτέχνη και τον οδηγείται στην παιδική του ηλικία. Για μένα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και σπουδαία συνεργασία. Είμαστε 50 καλλιτέχνες. Για τον κάθε καλλιτέχνη ο κήπος αυτός είναι εντελώς διαφορετικός και είμαι πάρα πολύ θετική και χαίρομαι που γίνεται αυτό εκεί που δεν θα γίνεται τίποτα πλέον. Έστω διαδικτυακά, να πει ο καθένας την ιστορία του, να αφηγηθεί το δικό του κήπο και να δείξει μια εικόνα σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Ο δικός μου ο μυστικός κήπος είναι η πλατεία των ονείρων. Είναι μια πλατεία, από ό,τι βλέπετε, βρίσκεται ακριβώς πίσω μου, ανάμεσα σε αυτό που περιμένουμε, στο προσδοκόμενο και στο προσδόκητο, στο όνειρο, στο λογικό και στο άλογο, στη ζωή και στην τέχνη, στην αθωότητα των μικρών και των μεγάλων. Ουσιαστικά είναι ένας κήπος, είναι το δικό μου μυστικό άγραφο παραμύθι που προσπαθώ να σας βάλω μέσα σε αυτό. Μια έκθεση η οποία έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτή, λέγεται «Les Cités Imaginaires», θα γίνει στην Γκαλερί Δεσμός, στο Montparnasse. Δουλεύω πολύ καιρό, αλλά λόγω έχω πέσει μέσα στην πανδημία και παίρνει αναβολή συνέχεια. Παρά αυτά, η έκθεση θα γίνει με το άνοιγμα του καιρού και είμαι και εγώ λίγο συγκρατημένη, δηλαδή περιμένω να βελτιωθούν τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε, να δείξουμε και να πούμε κάτι χωρίς να υπάρχει ακροατής, άνθρωπος που θα μας δει και θα μας ακούσει.